Ελλήνων. Έχει επενδύσει πολύ σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων, ο κύριος Ειρηνέος Φρέρης. Πρόεδρε, πριν λίγο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου παραδέχτηκε την ανωτερότητα των Κυκλάδων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από μια ομάδα που σε κερδίζει και σου βγάζει το καπέλο πραγματικά και σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Θα ήθελα δύο λόγια. Μπορεί η ομάδα να μην πέρασε τελικό, αλλά θα παλέψει για την τρίτη-τέταρτη θέση και μόνο που βρίσκεται εδώ νομίζω ότι έχει γίνει ένα κατόρθωμα. Όπως το είπε και ο κύριος Τζόρτζογλου, την αξία του νικητή τη δίνει ο ηττημένος. Δεν θέλω να πω είμαστε καλύτεροι, θέλω να πω είμαστε εισάξιοι, όπως το είπαμε χθες και στη συνέντευξη τύπου που είχαμε τη χαρά να μεταδώσει στη ζωντανά. Μέχρι εδώ που φτάσανε οι τέσσερις ομάδες, θεωρούνται εισάξιοι σε αυτήν την ηλικία. Από ό,τι είδατε το συγκρότημα των Κυκλάδων, έπαιξε στα ίσια τον αντίπαλο, το κοίταξε τα μάτια. Τα 10, 15, 18 σωματεία των Κυκλάδων έπαιξαν απέναντι στα 150-180 του Ηρακλείου. Οι άνθρωποι έχουν 30 με 40 οργανωμένες ακαδημίες μέσα στο Ηράκλειο και αυτά τα παιδιά μας που προέρχονται από τις 10-12 που δουλεύουν, δεν θα έλεγα πιο σωστά, αλλά πιο ουσιαστικά, τους κοίταξαν στα μάτια, έπαιξαν στα ίσια και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. Να προκριθεί το Ηράκλειο, να τις εντυπώσει, να τις πάρει Κυκλάδες. Οι σκάουτερ εδώ όλοι που παρακολούθησαν τον αγώνα, όλοι είχαν θετικά λόγια να πούν. Πραγματικά ήταν ένα σύνολο, θα έλεγα, τόσο δεμένο, τόσο αποφασισμένο. Τα παιδιά έδωσαν όρκο νίκης και για μένα το κατάφεραν. Έπαιξαν για τον εαυτό τους, πάνω απ' όλα για τον προπονητή τους. Έπαιξαν για τη μνήμη της μητέρας του προπονητή. Έδωσαν όρκο, τον κράτησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Για μένα αυτό τα λέει όλα. Αυτή η οικογένεια έχασε ένα προσφυλές πρόσωπο, συνεχίζει, εδώ είμαστε, είχαν την ευκαιρία, την τύχη να πάνε στο τελικό, δεν τα κατάφεραν, αλλά εδώ είμαστε και για το μικρό τελικό. Θα τα πούμε εκτενέστερα μετά το μικρό τελικό, γιατί θέλουμε ένα απολογισμό σίγουρα, ένα επιστέγασμα όλης της χρονιάς, της προσπάθειας, θέλουμε το αποτέλεσμα του μικρού τελικού για να δούμε τι θα πάρουμε μαζί στις Κυκλάδες όταν γυρίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Εντάξει, και αυτό που είπαμε και σας το βάλαμε για να το βλέπετε, έτσι το ποδόσφαιρο είπαμε ενώνει τα νησιά μας, τα ένωσε και με τη Μεγαλόνησο σήμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος πραγματικά ενώθηκε. Είδατε και μια σεμνή τελετή πριν που στην ουσία οι δύο ενώσεις δεν έχουν ποτέ παίξει αντίπαλοι. Και όμως αυτή τη φορά απέδειξαν, δεν έγινε το παραμικρό, έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα δύο-τρεις αψιωμαχίες γονέων που εντάξει, τον ενθουσιασμό τους πάνω, μετά ξεχάστηκαν, όλοι έφυγαν τα παιδιά, είδατε αγκαλιασμένοι. Και φίλοι. Και να μείνετε και στο γεγονός ότι πολλοί παίκτες από το Ηράκλειο έτσι παίζουν στις εθνικές ομάδες νέων και παιδών. Που και εμείς σιγά σιγά αρχίζουμε να το καταφέρνουμε. Και εκτός αυτού, να δώσω και συγχαρητήρια στο ζητοποιητή μας, ο Μανολά, που έτσι που χτες μας έκανε περήφανους, έβαλε το πιο σημαντικό γκολ Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Έτσι, αυτό θα μείνει γραμμένο στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Εμείς σαν Ένωση, μια και ο Κωστάκης προέρχεται από εμάς, από τις Ακαδημίες, προγραμματίζουμε στο καλοκαίρι, σε ημερομηνία που θα μπορεί εκείνος, να το τιμήσουμε σε ειδική εκδήλωση που θα ήθελα να δώσουμε έτσι ένα γιορταστικό χαρακτήρα, γιατί πραγματικά είναι ένας από εμάς και είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικές πρωτοβουλίες. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ραντεβού την Παρασκευή. Και σε ευχαριστώ για τη συνέχιση που κάνετε στον αγώνα αυτό, να είστε πάντα κοντά μας και δίπλα μας. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.